Ζωντανή σύνδεση με Βιέννη, με Αυστρία. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Αντωνακάκη. Κύριε Αντωνακάκη, να σας καλησπερίσω, να σας ευχαριστήσω πολύ. Χαιρετισμούς από Κρήτη. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωδόπουλε. Καλησπέρα σας, κυρία Σπανού, κυρία Αρχοντάκη. Πολύ καλησπέρα στην Ο κύριος Αντωνακάκης, καθηγητής οικονομικών, πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης και Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Webster της Βιέννης. Να ξεκινήσουμε λίγο. Η συζήτησή μας βέβαια θα έχει ως επίκεντρο την διαχείριση της πανδημίας και όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την πανδημία στη Βιέννη. Θέλω ωστόσο να σας ρωτήσω και να εκμεταλλευτώ και την ιδιότητά σας, πόσο έχει επηρεαστεί η τοπική οικονομία στη Βιέννη, πόσο έχουν επηρεαστεί οικονομικά οι επιχειρήσεις της περιοχής και βέβαια αν το κράτος, αν η πολιτεία έχει στηρίξει αυτές τις επιχειρήσεις. Έχει επηρεαστεί πάρα πολύ γενικά το λιανεμπόριο, η γαστρονομία λόγω κλεισίματος και από εχθές πάλι κλείσανε για 10 μέρες όλα τα καταστήματα εκτός σούπερ μάρκετ και φαρμακεία. Έχει επηρεαστεί πάρα πολύ, είμαστε σε κρίση όχι μόνο ευρωπαϊκά, παγκοσμίως. Γενικά η τοπική οικονομία έχει επηρεαστεί πάρα πολύ αρνητικά, μιλάμε για ένα 20% κάθοδο του τζίρου. Το κράτος βοηθάει. Το κράτος Υπάρχουν βοηθάει. Υπάρχουν κάποια πακέτα μέτρων τα οποία έχουν δοθεί, θα προγραμματιστεί έτσι να δοθούν το επόμενο διάστημα. Ο σχεδιασμός στο οικονομικό κομμάτι, τι προβλέπει? Προβλέπει ένα 80% του τζίρου της προηγούμενης χρονιάς, δηλαδή συμψηφίζουν το 80% των εσόδων, όχι του τζίρου, των εσόδων. Από την προηγούμενη χρονιά παρέχει το κράτος, παρέχει αρκετή στήριξη. Τα κονδύλια αρχίζουν και μειώνονται, λιγοστεύουν, οπότε είναι πολιτικό το ζήτημα, έχει καταδύσει... Η διαχείριση όλου του ζητήματος, έχουν γίνει δύο σφάλματα παγκοσμίως στη διαχείριση της πανδημίας ή της επιδημίας. Το πρώτο σφάλμα ήταν που δεν κλείσανε αεροδρόμια και σύνορα από την αρχή από πτήσεις από Κίνα. Θυμάμαι γινόντουσαν 3 πτήσεις εβδομαδιαίως από Κίνα και σε πολλές χώρες και στην Ιταλία και στην Ισπανία. Το δεύτερο είναι το λάθος που έγινε ότι ποτέ ιστορικά σε μία πανδημία δεν γίνονται εμβόλια ή επιδημία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι εφεύρεση φαρμάκου που έχουν γίνει κάποιες μελέτες από Σύριους επιστήμονες και από άλλες χώρες γιατί το φάρμακο θα μπορούσε να αποτρέψει, να μειώσει τον ιό. Μάλιστα. Ο εμβολιασμός έχει επηρεάσει γιατί δημιουργεί αυτές τις μεταλλάξεις και το σώμα δημιουργεί. Μπορεί να είναι, κύριε Αντωνακάκη, μια πολύ μεγάλη συζήτηση με ιατρικές προεκτάσεις. Ακούγονται πολλά, υπάρχουν πολλές θέσεις. Αυτή τη στιγμή τρέχει η εμβολιαστική διαδικασία με τα όποια κενά της και καλό θα είναι, καλό είναι που το αναφέρετε. Θα πρέπει να στραφεί και το βλέμμα και στις θεραπείες και στην θεραπεία. Η εμβολιαστική διαδικασία στη Βιέννη πώς κυλά? Κυλάει πάρα πολύ καλά. Έχουν εμβολιαστεί από 80 και πάνω όλοι και αυτή τη στιγμή από 70 και πάνω. Έχουν εμβολιαστεί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση όλοι εκπαιδευτικοί. Τώρα είναι σε σειρά το προσωπικό. Και σε σειρά είναι, έχουν εμβολιαστεί δηλαδή το 15% όλου του πληθυσμού της Αυστρίας. Έχουν γίνει 1,4 εκατομμύρια εμβόλια της πρώτης δόσης και περίπου στα 400.000 η δεύτερη δόση, το 5% του πληθυσμού. Στα νοσοκομεία βρίσκονται 2.500 ασθενείς με κορονοϊό σε εντατική μορφή, σε κλίνες διασωληνωμένοι 463. Έχουμε θανάτους σε ημερήσια βάση 29 θανάτους. Τα κρούσματα έχουν ανεβεί τελευταία, γι' αυτό προχωρήσανε σε σκληρό lockdown 10 μέρες όλα κλειστά. Μάλιστα, στα πανεπιστήμια, κύριε Αντωνακάκη, στο πανεπιστήμιο η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, υπάρχει η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης. Ποιο το σκηνικό? Ναι, όλα με τηλεκπαίδευση...
Όλα τα μαθήματα δυστυχώς δεν είναι το ίδιο όπως η προσωπική επαφή με τους μαθητές. Όλα τα μαθήματα γίνονται, είναι κλειστά τα πανεπιστήμια όλα. Πρωτοβάθμια, τώρα κλείσαν και πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Α, είναι κλειστά, μάλιστα. Ναι. Μόνο μερικές μέρες. Όχι σε όλη την Αυστρία. Αυτό εφαρμόστηκε μόνο στη Βιέννη και στην περιφέρεια της Βιέννης. Γιατί μάλιστα, τα κρούσματα στη Βιέννη έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τελευταία. Οι Αυστριακοί μιλούν για διακοπές. Έχουν ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Σας ρωτώ γιατί η Ελλάδα, εντάξει, είναι ένας τουριστικός προορισμός. Η Κρήτη βέβαια στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων διαχρονικά. Ποιο είναι το κλίμα? Το κλίμα είναι περιμένουν πώς και πώς να κλείσουν, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, για να κατεβούμε και στην Κρήτη. Ασφαλώς ένας πολύ γνωστός προορισμός των Αυστριακών είναι η Κρήτη. Και περιμένουν πώς και πώς να δουν. Ανακοινώθηκαν, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε, από το Υπουργείο Τουρισμού ότι στις 14 Μαΐου προωθούν μια ατζέντα να ανοίξουν τα σύνορα, ασφαλώς με όλες τις προφυλάξεις. Μάλιστα. Αναμένουν όλοι στην αναμονή, ναι, σίγουρα. Κύριε Αντωνακάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στην Κρήτη. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά, να είστε καλά. Λοιπόν,